Αυτή είναι η ιστορία μιας όμορφης κοπέλας, της Χιονάτης. Ήταν η πιο όμορφη σε όλη τη χώρα. Καμιά δεν την ξεπερνούσε σε ομορφιά. Ούτε και η κακιά μητριά της, η Βασίλισσα. Ήταν πολύ ματαιόδοξη η Βασίλισσα, αλλά καθόλου όμορφη. Λοιπόν, απόψε έχω καλέσει λίγους φίλους για φαγητό. 256 άτομα. Κάντε με όμορφη, καλές μου. Πιο όμορφη δεν γίνεται, δεν γίνεται ποτέ. Μα κάντε μια προσπάθεια, τι κάθεστε καλέ. Το φόρεμα, το μακιγιάζ, το δέρμα, τα μαλλιά. Κι αυτά τα μηχανήματα βοηθάνε γενικά. Λίγη άσκηση, προτώσεις, ανατώσεις. Γυμνώζοντας το σώμα σου, στο τέλειο θα φτάσεις. Προπάντων στο Μαλίπολι, αν δώσεις προσοχή, θα είσαι η ομορφότερη το βράδυ στη γιορτή. Ας είχε τουλάχιστον φυσική ομορφιά, όπως η Χιονάτη. Εδώ είναι, μητριά, με ζήτησες? Καλοπίστε την! Κάντε την λιγότερο ελκυστική από μένα! Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, η μορφιά της δεν κρύβεται! Είστε πολύ ευγενικές. Εσείς κάνετε θαύματα. Και με μένα κάνετε θαύματα, γλυκές μου. Με σένα δεν αρχίσαμε ακόμα. Μου. Ποια είναι η πιο όμορφη της χώρας? Ξέρω τι είσαι μέσα. Ποια είναι η πιο όμορφη της χώρας? Και τώρα σας παρουσιάζω αυτόν τον περίεργο χαρακτήρα, τον καθρέφτη με το πιο όμορφο είδωλο. Ξέρετε ότι με αγαπάτε και δεν ζείτε χωρίς εμένα. Την αντανάκλαση τη δική σας και τη δική μου εμένα. Εσύ με κάλεσες κακάσχη με εννοώ, υψηλωτάτη μου. Νόμιζα ότι ήταν ο κύριος Πατατοκέφαλος. Απάντησέ μου! Ποια είναι η πιο όμορφη της χώρας? Στην πραγματικότητα, Βασίλισσά μου, εσύ είσαι η πιο όμορφη του δωματίου. Εσύ ξέρεις, ναι. Της χώρας! Για να δούμε. Είναι η πριγκίπισσα Γκουίνεβιλ. Η Λέδη Λεατρίκη, να μην ξεχάσουμε τη γυναίκα του Κλειδαρά, τη Φλίκα, η Μπάρνεϊ στη λίστα, και σύμφωνα με αυτή τη λίστα είσαι το νούμερο 256, νομίζω, ναι, μπίνγκο! Αρκετά! Αυτή είναι η λίστα με τους καλεσμένους μου! Το πάρτι αναβάλλεται! Δεν θα υπάρχει καμία πιο όμορφη από μένα εδώ μέσα! Θα είναι πολύ μοναχικά εδώ μέσα! Η απόδρασή μου αναβάλλεται καλύτερα, νομίζω. Δεν πειράζει! Στείλε μου το χασάπι των αλακτόρων! Αυτό θα τους ξεγελάσει. Θα νομίζουν ότι τρώνε γαλοπούλα. Είναι δύσκολο να είσαι χασάπης και να αγαπάς τα ζώα, έτσι νομίζω. Χασάπι! Χασάπι! Έλα! Θα κατάλαβε ότι τσέβαλα φλοιό αντί για μπέικον στο πρωινό. Με φώναξες, υψηλωτάτη? Ναι, αυτή είναι η λίστα για το απόψινο πάρτι. Τα έχω ήδη όλα έτοιμα. Σας έχω γαλοπούλα, έκπληξη. Λοιπόν, έχω κι εγώ μια έκπληξη για τους καλεσμένους. Το πάρτι αναβάλλεται, οι καλεσμένοι διαγράφονται. Τι? Αυτό που άκουσες. Διέγραψε τους καλεσμένους. Πώς? Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου. Γιατί όχι ο Δήμιος? Δική του δουλειά δεν είναι αυτή,
Τον απέλησα. Ο καθρέφτης τον είδε χωρίς την κουκούλα του. Ακόμα κι αυτός είναι πιο όμορφος. Φύγε! Αντίο σας! Φύγετε! Τρέξτε να σωθείτε! Ακούστε τι σας λέω και τρέξτε να σωθείτε! Σε ευχαριστούμε που μας άφησες να ξεφύγουμε. Το ξέραμε ότι αυτή η κόμιστα μας δημιουργούσε πρόβλημα. Φαντάζεσαι να σε αποκεφαλίσουμε αυτό το πράγμα? Σου υποσχόμαστε ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε. Καλημέρα, μητριά. Σου έφερα την πρωινή σου εφημερίδα. Πάω έξω να παίξω με τους φίλους μου τα ζώα. Θέλεις να έρθεις? Δεν πρέπει να πέσει με το φαΐ σου, γλυκιά μου. Εννοούσα... Θέλω πρώτα να διαβάσω τις αγγελίες θανάτου. Ο καθένας έχει το χόμπι του. Καλή σου μέρα, μητριά. Το πρωινό σου, υψηλότατη. Εκτελέστηκαν οι εντολές μου? Ναι. Ξεφορτώθηκα όσους ήταν στη λίστα. Φέρθηκα άσπλαχνα. Θέλεις λίγο μπέικον? Αυτό έχει γεύση από αφλιό δέντρο. Τα γουρούνια δεν είναι πλέον όπως παλιά, ξέρεις. Ξύπνα, παλιά τεμπέλη, καθρέφτη! Η βασίλισσα απέτυχε! Απέτυχε! Δεν μπορεί ένας καθρέφτης να έχει προσωπική ζωή! Τώρα λοιπόν νομίζω ότι είμαι έτοιμος να μιλήσουμε. Πες μου λοιπόν. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου τώρα, ποια είναι η πιο όμορφη της χώρας? Για ποια χώρα μιλάμε? Και η απάντηση είναι Greenland, Ιρλανδία, Long Island. Αυτής της χώρας. Απάντησέ μου, αλλιώς θα σε καταστρέψω. Ξυπνήσαμε στραβά σήμερα. Μήπως είμαστε λίγο ιδιότροποι, το ήξερα. Για να δούμε, αρχίσαμε λοιπόν με 256, αφαιρέσαμε μόνο μια πιο όμορφη από σένα υπάρχει, υψηλότατή μου. Ποια δεν εξάλειψες από τη λίστα? Μόνο μια, αλλά νόμιζα ότι ήταν τυπογραφικό λάθος. Ποια? Τη Χιονάτη, δεν θα ήθελες να ξεφορτωθείς τη θέτη σου κόρη? Εγώ δεν θα άπλωνα χέρι στο όμορφο κεφαλάκι της. Γι' αυτό προσέλαβε εσένα. Ξεφαρτάσου την! Θέλω να ξεολαθρευτεί όποιος είναι πιο όμορφος από μένα! Όλοι! Πού είναι η Χιονάτη? Είπα η Χιονάτη, όχι το χιόνι! Έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος. Περίμενε. Είμαι η βασίλισσα. Μπορώ να φτιάξω δικό μου νόμο. Τέρμα πια η Χιονάτη. Γιατί πρέπει να τα κάνω όλα εγώ? Ξεφορτώσου την. Πρέπει. Θέλεις να φτιάξω κι άλλο νόμο? Μην κάνεις κανένα λάθος. Θα σε βλέπω από το μαγικό μου καθρέφτη. Χιονάτη! Γεια σου, Λένη! Θέλεις να παίξεις μαζί μας? Δεν μπορώ! Η βασίλισσα με έστειλε για να σε ξεφορτωθεί! Γιατί? Επειδή είσαι πολύ όμορφη! Μην ανησυχείς, δεν θα το κάνω! Πρέπει όμως να την ξεγελάσουμε γιατί μας βλέπει! Τι θέλεις να κάνω? Δείξε ότι σε πονάω! Αυτό πόνωσε. Α,
Βοήθεια! Άσε με να σε βοηθήσω για να μπορέσεις να με ξεφορτωθείς. Ευχαριστώ, είσαι στα αλήθεια πολύ καλή. Συνέχισε καλέ μου, αποτελείωσε την. Έλα, μπράβο! Ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις. Έτσι, μπράβο, έλα! Όχι, όχι με την πέτρα. Ναι, με την πέτρα. Και τώρα η διαφήμιση του σπόνσορά μας. Πεινάτε σαν λύκος, ελάτε στο βασιλικό μπιφτέκι. Φτιάχνουμε μπιφτέκια μόνο με τον δικό μας τρόπο. Θέλω ένα δυτικό βασιλικό μπιφτέκι, αλλά χωρίς πίκλες. Το θέλεις με το δικό σου τρόπο? Εκεί λοιπόν είναι η έξοδος. Θα το φας με το δικό μας τρόπο ή θα φύγεις από εδώ. Και τώρα επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας. Επιτέλους. Το κατάφερα. Τώρα θα ήθελα ακόμα μια περιποίηση προσώπου. Από το κακό στο χειρότερο. Πολύ γελίο μου φαίνεται. Νομίζεις ότι την ξεγελάσαμε? Ω Θεέ μου, ναι, το ελπίζω. Πρέπει όμως να φύγεις, να μην ξαναγυρίσεις στο κάστρο. Αλλιώς μπορεί να σου συμβεί κάτι κακό. Σε ευχαριστώ που με έσωσες. Έτσι η Χιονάτη χάθηκε στο δάσος για να σωθεί από τη βασίλισσα. Προχωρούσε και προχωρούσε μέχρι να βρει ένα καινούριο μέρος να μείνει. Με συγχωρείτε, έχει νυχτώσει και χρειάζομαι ένα δωμάτιο. Πόσο καιρό θα μείνετε? Περίπου 40-50 χρόνια. Τότε θα θέλετε ένα με ιδιωτικό μπάνιο. Καλό μου φαίνεται. Νόρμαν, με ποιον μιλάς? Με κανέναν, μαμά, αλλά είναι πολύ όμορφη. Έχει λίγο φως ακόμα. Και λέω να συνεχίσω να ψάχνω. Τι περίεργο μονοπάτι. Δεν μου φαίνεται για το Κάνσας, Τόντο. Τι τύχη, μπορώ να μείνω εδώ. Επικίνδυνο, μην μπαίνετε. Εμπρός! Μάλλον είναι καταλελειμμένο. Είναι σερβιρισμένο! Πολύ σκληρή! Πολύ μικρή! Αυτή είναι άνετη! Ευτυχώς. Πεινάω πολύ. Δεν θα τους πειράζει αν φάω λίγο? Χριστάζω πολύ. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα τους πειράξει αν κοιμηθώ λίγο. Πολύ κοντό. Πολύ μαλακό. Πολύ νερούλο. Τέλειο. Κάποιος είναι στο σπίτι μας. Κάποιος έφαγε την πίτα μας. Κάποιος καθόταν στην καρέκλα μου. Κάποιος ήπιε το γάλα μου. Όχι πάλι, Goldilocks. Πάω στοίχημα ότι κοιμάται απάνω.
αυτή δεν είναι η Goldilocks. Ποια είναι? Ω, γεια σας. Ποιοι είστε? Εγώ είμαι Αντίκη. Εγώ Ντάνι. Εγώ Ντούι. Εγώ Ντάκι. Εγώ Ντάμπι. Και εγώ Ντάνι. Εγώ Φρέντ. Φρέντ, αυτό δεν ταιριάζει. Εσένα πώς σε λένε? Χιονάτη. Πολύ πρωτότυπο όνομα. Μοιάζει με δελτίο καιρού. Τι κάνεις στο σπίτι μας? Κρύβομαι. Η κακιά Βασίλισσα θέλει να με ξεφορτωθεί. Δεν μπορώ να ξαναπάω σπίτι. Πουθενά δεν είναι σαν το σπίτι. Μπορώ να μείνω μαζί σας. Να την αφιεσούμε. Πρώτα η Goldilocks, τώρα αυτή, σαν καταφύγιο γυναικών. Ναι, εμείς τι κερδίζουμε? Το ενίκιο. Τώρα που είπατε ενίκιο, ξέρεις από μαγείρεμα και καθάρισμα? Βέβαια, λέω στους υπηρέτες τι να κάνουν. Στους υπηρέτες? Ναι, είμαι πριγκίπισσα. Έμενα σε κάστρο, αυτοί τα έκαναν όλα. Αυτό δεν είναι κάστρο. Και δεν υπάρχουν καθόλου υπηρέτες εδώ μέσα, ξέρεις. Δεν πειράζει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολες οι δουλειές. Κάποιος θα πρέπει να σερβίρει φρέσκο φτιαγμένο φαγητό. Θα συγυρίσει, θα σκουπίσει και μάλλον θα με πω τραλαλά. Κάποιος τα πιάτα σας τα πλύνει. Μα τι κορίτσι είναι αυτό? Κάντε κάτι τώρα κι εσείς εμπρός. Τραλαλά, τραλαλά. Κάποιος τα ρούχα σας θα πλώσει. Αχ, και να ήσουν εσύ. Κι ό,τι ονειρεύτηκε σε μια στιγμή, πίστεψέ με, θα συμβεί. Πίστεψέ με. Πίστεψέ με, θα συμβεί. Τραλαλά, τραλαλά, τραλαλαλαλαλαλα. Καλημέρα, Ντίκι Ντάνι Ντόνι Ντομπιντάκι. Φρέντ. Καλημέρα, Χιονάτη. Κοιτάξτε, έφτιαξα πρωινό. Συγγνώμη, έχω αργήσει στη δουλειά. Ώρα να πηγαίνω. Θα πάρουμε κάτι πρόχειρο από το δρόμο. Όχι πάλι πρωινό στο βασιλικό πιφτέκι, το συχιάνομαι. Μην αργήσετε για φαγητό. Ψήνω φρέσκο ψωμί. Ωραία, και άλλα καυσόξυλα. Ναι, ασχημωτάτη μου. Άσε τα λόγια. Τώρα, ποια είναι η πιο όμορφη της χώρας? Πάντα ήσουν καλή μαζί μου, δεν έχω παράπονο. Έχω όλα τα κομφόρ. Δεν κατάλαβες, εννοώ ποια είναι η πιο όμορφη. Και ενώ ο Φιλίπ εξερευνά το μυστήριο κόσμο του βυθού, διαισθάνεται τον κίνδυνο. Απάντησες στην ερώτησή μου. Όχι τώρα, έχω ναυτία. Θα βάλω μια φωτογραφία του Έλβη σε αυτήν εδώ την κορνίζα. Κατάλαβες, αν δεν μου πεις αμέσως ποια είναι η πιο όμορφη? Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε. Αυτή πάει. Αυτή φεύγει. Η Χιονάτη πρώτη. Η Γκουέντολιν δεύτερη. Και εσύ τρίτη. Ποια είναι η Γκουέντολιν? Γρήγορα! Εδώ μέσα θα είσαι ασφαλής. Για να είναι η Χιονάτη ακόμα η πιο όμορφη, θα είναι ζωντανή. Πού είναι αυτή η Δεσποινής? Είπα Δεσποινής, όχι Μισισιπής. Ω! Η Χιονάτη! Η Χιονάτη ζωντανή! Φαίνεται ότι κάνει την οικοκυρά σε μερικούς νάνους. Αρκετά! Θα την τακτοποιήσω από μόνη μου! Πήγαινε, πήγαινε πίσω, ψωμί! Πίσω! Πρέπει να ψηθείς μια ώρα! Και μην αντιμιλάς! Τι είναι αυτή η απέσια οσμή? Mm-hmm.
Ίσως να έβαλα πολύ μαγιά. Είναι πανέμορφη, σαν πριγκίπισσα. Ίσως θα έπρεπε να συστηθώ. Καλύτερα όχι. Μπορεί να μου προσφέρει αυτό το απέσιο ψωμί. Θα γνωριστούμε κάποια άλλη μέρα. Λίγη αληθή είναι αρκετή. Γεια σας. Είμαι αντιπρόσωπος εταιρείας καλλιντικών αυτής της περιοχής. Μπορώ να σου προτείνω κάποια καλλιντικά? Λυπάμαι, όχι. Είμαι όμορφη από μόνη μου. Πολύ ωραία. Έχω όλων των ειδών τα καλλιντικά. Δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα? Τότε έχει διαφορά. Τότε παίρνα μέσα. Τι ωραία που έχεις φτιάξει την καλύβα. Κάθισε να σου δείξω μερικά προϊόντα. Κάθισε. Μου φαίνεσαι κάπως γνωστή. Αλήθεια! Εμείς οι πολίτριες κυκλοφορούμε πολύ. Να σου δείξω τα τελευταία προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Για παράδειγμα, αυτή τη μοναδική χτένα. Α, τι μοναδικό έχει? Με αυτό θα νιώσεις μια εφορία. Θα σε κάνει θανάσιμα εκθαυμωτική. Πίστεψέ με. Α, έχεις δίκιο, νιώθω υπέροχα. Νιώθω. Δεν νιώθεις τίποτα. Τώρα, εγώ είμαι η πιο όμορφη της χώρας. Ω, Θεέ μου! Τι έπαθε η Χιονάτη? Ίσως να έβαγε αυτό που μαγείρεψε. Ξύπνα, Χιονάτη! Είναι μια χτένα κολλημένη στα μαλλιά της. Δεν ήταν εκεί πριν φύγουμε. Τι έγινε? Εσύ θα μας πεις. Αυτή η πολίτρια μάλλον με δηλητηρίασε. Πρώτα η βασίλισσα, τώρα αυτή. Δεν σε σέβεται κανένας, μου φαίνεται, εσένα. Γιατί θέλουν όλοι να σου κάνουν κακό? Στάσου, μου φάνηκε γνωστή. Η πολίτρια είναι η μητριά, η βασίλισσα. Προσοχή, δεσποινής λευκή. Από εδώ και μπρος, μην ανοίγεις την πόρτα σε κανέναν. Εντάξει, πάλι μου σώσατε τη ζωή, παιδιά. Και για να σας ευχαριστήσω, θα σας φτιάξω ένα ωραίο δείπνο. Όχι, ευχαριστούμε. Όχι. Εγώ κάνω δίαιτα. Μαγική καθρέφτη! Όχι, γλυκιά μου. Αυτό που το λέω το εννοώ. Είσαι κούκλα. Αγαπητή μου, έρχεται η σερβιτόρα. Μπορεί να μας τα τυλίξει, σε παρακαλώ. Θα σου αφήσω καλό φιλοδόρημα. Είμαι πολύ χαρούμενη για να με ενοχλήσουν τα αστεία σου. Τώρα, πες μου, ποια είναι η πιο όμορφη της χώρας, λες και δεν ξέρω. Είσαι σε άλλο χώρο και χρόνο. Εδώ είναι σκοτάδι, τώρα. Μου αρέσουν τα κορεάτικα εστιατόρια, μαγειρεύουν πάνω στο τραπέζι σου. Εσύ θα είσαι το κύριος πιάτο αν δεν μου απαντήσεις. Εντάξει, η Χιονάτη είναι. Ευχαριστημένη? Όχι, αποκλείεται. Την ξεφορτώθηκα. Αυτό είναι άδικο. Ξέρεις τι λένε, η ζωή είναι άδικη. Το ίδιο κι εσύ. Θα σε πιάσω, αμαρφούλα. Μαζί με τους νάνους σου! Αγαπητή μου, μια στιγμή, δεν μας είπες τι έχετε για το επιδόρπιο! Λοιπόν... τουλάχιστον το ψωμί μου δεν είναι τελείως άχρηστο! Ένα δηλητηριασμένο μήλο την ημέρα κάνει τη Χιονάτη πέρα! Ποιος είναι? Πολίτρια! Όχι, ευχαριστώ. Ποιος είναι? Πουλάω κουλουράκια. Λυπάμαι, δεν θέλω σήμερα. Ωχ, Θεέ μου, πολύ άσχολη γειτονιά. Ποιος είναι τώρα? Έχετε ένα μήλο με μήνυμα. Για μένα? Η Νάνη μου είπα να μην ανοίξω σε κανένα. Σου είπα να μην ανοίξεις και τα παράθυρα? Όχι.
τώρα, μάλιστα, είναι καλύτερα. Ορίστε το μήλο σου. Δάκωσέ το και μέσα θα βρεις μήνυμα. Είναι πολύ ζουμερό. Βλέπεις, σε δημιουργεί εφορία, έτσι, ε? Εφορία? Αυτό είπε και η πολίτρια. Είναι τόσο εύκολη. Όσο εύκολο είναι να φτιάξεις μια μηλάπιτα. Ω, Θεέ μου, όχι πάλι! Ω, φαίνεται ότι έφαγες τα αλήθεια για το φαγητό της. Τι τρόπος να πεθάνει κανείς! Πολύ αργά, πρέπει να κατάπιε ένα κομμάτι. Δεν φταίει το φαγητό της, φταίει η βασίλισσα. Έβαλε δηλητήριο σε αυτό το μήλο. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, σε διατάζω ποια είναι η πιο όμορφη της χώρας. Αγαπητή μου, πρέπει να κάνουμε πάλι τα ίδια. Ναι, και για τελευταία φορά είμαι σίγουρη. Α. Και το βραβείο για την ομορφότερη της χώρας απονέμεται στην... Wow, τι περίεργο, σε σένα! Α, ναι! Μου αρέσω! Με βρίσκω όμορφη! Για ένα λεπτό, δεν γίνεται αυτό! Δεν γίνεται αυτό! Τι απέγινε, Χιονάτη! Α, δεν είναι πολύ όμορφη εικόνα? Όχι, αλλά θα σου δείξω εγώ μια όμορφη εικόνα. Εγώ είμαι η πιο όμορφη της χώρας, τι θα κάνεις τώρα? Θα σε ξεφορτωθώ όπως και τις άλλες! Απαλύεσαι! Πάω βαρκάδα στο ποτάμι, τι ωραία που είναι η ζωή χωρίς τη βασίλισσα! Αυτή είναι η όμορφη κοπέλα που είδα να ψήνει ψωμί. Τι έπαθε? Θα σου πω εγώ ότι στο έκανε η βασίλισσα γιατί ήταν πολύ όμορφη. Φαίνεται ότι έπεσε και δεν μπόρεσε να ξανασηκωθεί. Τι να πω. Η ζωή είναι σκληρή για τις όμορφες πριγκίπισσες. Πριγκίπισσα? Έτσι τη βάλαμε σε γυάλινο φέρετρο για να βλέπουν την ομορφιά της όλοι. Αυτό το μέρος δεν της ταιριάζει. Μια πριγκίπισσα πρέπει να βρίσκεται σε ένα κάστρο. Δεν έχουμε. Εγώ έχω. Είμαι πρίγκιπας. Θα την πάρω στο δικό μου. Hey, θα το φας αυτό! Αχ, πού είμαι, τι έγινε? Ζήτω, μπράβο, είναι ζωντανή! Ποιος είσαι εσύ? Θα σου πω εγώ, σε έσωσε! Θα σε πάρει στο κάστρο του, είναι πρίγκιπας, δεν είναι σπουδαίο! Αλήθεια? Άδειο της καρδιάς μου το παλάτι, μα ήρθε το τέρι, νιώσε την αγάπη. Χιονάτη, πάρε το χέρι μου, σε φίλησα, γυναίκα μου θα γίνεις και βασίλισσα. Ξύλεφα σκεπάζαν την καρδιά μου, μα ήρθε τα γέρι σου και διώξε τα σύννεφα. Μακριά μου δώσου το χέρι σου. Χιονάτη, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Μαγική καθρέφτη, τι κάνεις εσύ εδώ? Αν θέλεις, μπορώ να τραγουδήσω στο γάμο σας. Το εννοώ. Αου, η αγάπη είναι τέλεια, σπουδαία. Ας δώσουμε τα χέρια λοιπόν. Ευχαριστώ, είστε πολύ καλοί! Κι έτσι, η Χιονάτη παντρεύτηκε τον πρίγκιπα και έζησαν ευτυχισμένοι σε όλη τους τη ζωή. Το ίδιο και η βασίλισσα. Ή έτσι νόμιζε δηλαδή.
Ήταν επιτέλους η πιο όμορφη της χώρας, γιατί τους είχε εξορίσει όλους από το βασίλειό της. Ζούσε ολομόναχη. Ω, είμαι έτοιμη για ένα κοντινό πλάνο, κύριε σκηνοθέτη. Που μας αποκαλύπτει ότι η μοναξιά δεν είναι ωραία. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιος SPK Video Film Television. Μια προσπάθεια, τι κάθεστε καλέ. Το φόρεμα, το μακιγιάζ, το δέρμα, τα μαλλιά. Κι αυτά τα μηχανήματα βοηθάνε γενικά. Τι λείπει, λίγη άσκηση, προτάσεις, ανατάσεις. Γυμνώζοντας το σώμα σου, στο τέλειο θα φτάσεις. Προπάντων στο μαλλί πολύ, αν δώσεις προσοχή, θα είσαι η ομορφότερη το βράδυ στη γιορτή. Κάποιος θα πρέπει να σερβίρει φρέσκο φτιαγμένο φαγητό. Θα συγυρίσει, θα σκουπίσει και μάλλον θα με έχω τραλαλά. Κάποιος τα πιάτα σας τα πλύνει. Μα τι κορίτσι είναι αυτό. Κάντε κάτι τώρα κι εσείς εμπρός. Τραλαλά, τραλαλά. Κάποιος τα ρούχα σας τα πλώσει. Αχ, και να ήσουν εσύ. Κι ό,τι ονειρεύτηκε σε μια στιγμή, πίστεψέ με, θα συμβεί. Πίστεψέ με. Πίστεψέ με, θα συμβεί. Τραλαλά, τραλαλά, τραλαλαλαλαλαλα.